Είναι στην Αυστρία, υπάρχει ένα φοβερό κέντρο, το οποίο είναι μπροστά σε μια λίμνη, είναι υπέροχη λίμνη, θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Τη χάρηκα τη λίμνη την πρώτη μέρα πάρα πολύ. Μετά με έπιασε κάτι, γιατί αυτό το ασάλευτο, ξέρεις γιατί με τη λίμνη, είναι σαν θάλασσα μετά από εγκεφαλικό. Και είναι, ξέρεις αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έκανα τίποτα, κατέβαινα κάτω και μου δίνει ένα τσάι. Τσάι ήταν τι, το πρωινό? Και το μεσημεριανό και το βραδινό. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τσάι. Ναι, την τρίτη μέρα πήγα σε απόγνωση όπως πηγαίνω να διαμαρτυρηθώ στο γιατρό, ότι εγώ δεν θα αντέξω άλλο το τσάι. Και μου λέει αυτός πολύ σοβαρά, μου λέει, αν μου λέει νιώθω ότι πεινάτε, πιέστε, μου λέει νερό. Του λέω, πεινάω, δεν διψάω, του λέω. Τα χάσα τα κιλά, τα 6, αλλά οποιοδήποτε αν αρχίζει να πίνει μόνο τσάγια, θα τα χάσει τα 6 κιλά, δεν χρειάζεται. Τα έβαλα αμέσως και απλώς πλήρωσα τα λεφτά. Μια φορά είχαμε πάει σε έναν ο οποίος μας έβαζε στα αυτιά βελόνες, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Μας κόψει την όρεξη, δεν μου την έκοψε πάρα πολύ, δεν έβαλε καλά τις βελόνες, δεν ξέρω. Αλλά ήταν πάρα πολύ αστείο γιατί μπαίναμε στο χώρο αυτού. Ήταν 5 κρεβάτια, που ήταν 5 χοντρές, πολύ όμως, δηλαδή όχι αστεία χοντρές. Με βελόνες στα αυτιά. Με κάτι τεράστιο βελόνες, με κάτι βελόνες σε απόγνωση που προσπαθούσαν τώρα να πάρουν το λίπος της αυτής. Και το φοβερό είναι ότι είχε μια φωτογραφία από τα νησιά που τη βλέπαν αυτές έτσι. Δηλαδή είχε τη Μύκονο, ξέρω, είχε τη Σαντορίνη, είχε την Πάρο. Και καθόταν η χοντρή με 10 βελόνες στον κόμμα. Και κοίταγε τη Σαντορίνη πώς θα εμφανιστεί. Ήταν πάρα πολύ αστεία η εικόνα. Εντάξει, παιδιά.